Καλησπέρα σας. Ονοματεπώνυμο και μέσω όπως προσωπείτε παρακάτω. Τι ήταν αυτό που έφτιαξε το Ολυμπιακό και κατάφερε να νίκησε από την Ξάνθη? Και συνεχεία πασάδο, εστά τάρδη, ο Ολυμπιακός να κονσέγει το γανάρι στη ζώνη της Ξάνθη. Eu não vou me alongar muito esta noite. Devo dizer, uma equipa que tem cerca de 63% de posse de bola, tem 13 cantos, 31 cruzamentos, 13 remates à baliza e semana a semana nós temos vindo a constatar coisas que não me apraz ver. Eu não me vou alongar muito mais sobre aquilo que é. Quando nós fomos dominantes e mais, ou menos, mais uma vez há lances em que têm que ser avaliados e analisados, que é para isso que há o VAR, e não foi na minha perspectiva. E muito, poder repetir o último? O VAR, sobre o VAR. Eu não me queria alongar muito mais sobre isso. Σήμερα πραγματικά δεν θέλει να κάνει πάρα πολλά σχόλια. Πιστεύει πως ήμασταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι μέσα στο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές τελικές, έχει σχεδόν 76% κατοχή. Έχει πάρα πολλά τρεξίματα, πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά κατεβάσματα. Ακόμα μια φορά όμως, κάθε εβδομάδα βλέπουμε πως ζούμε τα ίδια. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να σχολιάσει πάρα πολλά πράγματα και δεν καταλαβαίνει πραγματικά ποια είναι η ύπαρξη του βάρα, αν δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Ονοματεπώνυμο και μέσω παρακαλώ. Ο Καλίδης λέγουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό σου από το 88 της Ξάνθης. Θα μας πει πώς είναι η ομάδα της Ξάνθης. Ο κομμεντάρος από την Ρεντινιά του Ξάνθη. Volto a dizê-lo, domínio absoluto do Olympiacos e mais uma vez nós este fim de semana voltamos a ver coisas que eu não gosto. E já têm sido muitos jogos seguidos e não vou alongar mais sobre isso. Ο Ολυμπιακός πιστεύει πως ήταν ο απόλυτος κυριαρχός μέσα στον αγώνα σήμερα. Νομίζει πως πραγματικά δεν υπάρχει καμία άλλη. Το ξέρω. You can ask the coach. Ask the coach of Olympiacos. Να ρωτήσετε τον προπονητή της Ξάνθης για την Ξάνθη. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Κάνατε το ερώτημα. Σας παρακαλώ. Δεν έχει μεταφράσει. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει μεταφράσει. Δεν είναι ευγενικό που μεταφράσει. Να μεταφράσω την απάντηση. Δεν έχει μεταφράσει την απάντηση του προπονητή. Διακόπτεται. Σας παρακαλώ πολύ. I will not speak more than about the game. That's okay. Να μεταφράσει, Μαρίνα. Δεν θέλει να σχολιάσει τίποτα άλλο για το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ.